5 φορές νομίζω έχουμε χάσει. Συγχαρητήρια στα παιδιά, είναι πολύ δυνατή και στην ομάδα μου. Θα ανακάμψουμε. Με κάποιο τρόπο πρέπει όμως να ανακάμψετε. Δηλαδή το λες ότι θα ανακάμψετε και χαίρομαι που το ακούω, αλλά τι θα κάνετε, πρέπει να μιλήσετε. Κάτι λείπει, πρέπει... ναι. Δεν ξέρω τι. Θα το βρω όμως. Θα το βρεις. Θα έρθει, πιστεύεις, μέσα από τη συζήτηση της ομάδος στην παραλία. Σίγουρα. Συζητάμε τα παιδιά πάρα πολύ. Τι να κάνουμε, τα ματσαρίσματα το ένα το άλλο. Κάποια στιγμή θα βρεθεί λύση. Δεν γίνεται να κερδίζει πάντα μόνο ένας. Εγώ δεν συμφωνώ με την Κατερίνα ότι κάτι φταίει στην ομάδα. Νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα τύχης. Δηλαδή αυτό τώρα που έγινε με το στόχο, που έμπαινε η μπάλα και έβγαινε, έμπαινε, έβγαινε, θα μπορούσε να τύχει και στα παιδιά. Έτυχε πιο πολλές φορές σε εμάς. Και έτσι έγινε. Εμείς ορίζουμε την τύχη μας. Τίποτα δεν αφήνουμε στην τύχη. Εγώ ποτέ δεν αφήνω κάτι στην τύχη. Όταν λέω ότι κάτι φταίει και θα το βρω, δεν εννοώ ότι κάτι φταίει στην ομάδα και εγώ ψάχνω να το βρω. Εννοώ ότι δεν αφήνω την τύχη στα χέρια της τύχης. Εγώ φτιάχνω την τύχη και εγώ την ορίζω. Με τον τρόπο που σκέφτομαι, με τον τρόπο που πράττω. Έτσι. Εγώ προσωπικά, σε Κατερίνα. Δεν ξέρω πώς μπορείς να ορίσεις την τύχη σου εσύ όταν μπαίνει μπάλα μέσα και φεύγει. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Εγώ προσωπικά θα κάνω πρακτική προπόνηση στην άμμο, στόχους, διάφορα πράγματα και θα φτιάξω εγώ την τύχη μου. Ναι, αυτό συμφωνώ. Δεν θα πάω εκεί και θα πετάξω την μπάλα στον αέρα και ο Θεός θα τη βάλει στο καλάθι. Η τύχη. Βλέπουμε δηλαδή παίχτες που αντικειμενικά είναι πιο δυνατοί και πιο γρήγοροι να μην μπορούν να φτάσουν στον τελικό στόχο και παίχτες που τους θεωρούμε αδύναμους, πιο αργούς, να φτάνουν και να κερδίζουν. Δεν είναι τύχη αυτό. Κατερίνα, εσύ πού είσαι πιο κοντά? Πού είμαι πιο κοντά? Η αλήθεια είναι ότι αν κρίνω από τον εαυτό μου, την ίδια στιγμή με την Ντάρια σουτάραμε, μπήκαν και τα δύο και απλά πήγε πιο γρήγορα της Ντάριας. Αυτό δεν ξέρω πώς λέγεται. Δεν είμαι κοντά. Θεωρώ ότι και η δουλειά παίζει ρόλο που έχεις κάνει. Εγώ, αν μη τι άλλο, παίζω και μπάσκετ. Σήμερα έπρεπε